Το νομοσχέδιο αυτό υλοποιεί άμεσα, αποφασιστικά και γρήγορα ό,τι ζητάει και απαιτεί το υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να εκταμιευτούν επόμενες δόσεις. Γι' αυτό το αφήσατε ουσιαστικά μόνο μια εβδομάδα στη διαβούλευση, αν και είναι τεράστιο. 4 τουλάχιστον νομοσχέδια μαζί στη συσκευασία ενός. Η διαβούλευση προσχηματική. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείτε θερατουργήματα σε βάρος των αναγκών του λαού για να κερδοφορήσουν σε νέα πενδία μεγαλοεπενδυτές. Γι' αυτό ζητάμε αυτό το τερατούργημα να αποσυρθεί. Γιατί ιδιωτικοποιεί παραπέρα το βασικό αγαθό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το στερηθεί, που είναι το νερό. Κυρίως όμως προωθείτε αυτούσιο το λεγόμενο στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, που περιγράφεται στην έκθεση της Ολλανδικής εταιρείας που το ανέλαβε και η οποία διαχειρίζεται τεράστια κεφάλαια με σκοπό το κέρδος των πολυεθνικών πελατών της. Δεν το κρύβει άλλωστε. Με αυτό το κριτήριο συνέταξε τη μελέτη της, την οποία δώσατε στη διαβούλευση, στην αγγλική γλώσσα. Και που βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κοροϊδία στο μεγαλείο της. Προκλητικός μάλιστα ο τρόπος και απεχθής η μέθοδος που επιλέγετε να το προωθήσετε, αφού αντιμετωπίζετε την καταστροφή ως επενδυτική ευκαιρία. Το νερό ως εμπόρευμα και τον αγώνα επιβίωσης των αγροτών ως εμπόδιο. Μάλιστα, 7 μήνες μετά την καταστροφή δεν έχετε δώσει το σύνολο των αποζημιώσεων. Ειδικά για το νερό. Η διαχείρισή του μετατρέπεται σε εργαλείο για συνολικότερες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην περιοχή, δημιουργώντας μία ανώνυμη εταιρεία με πεδίο αρμοδιότητας ολόκληρο το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, καθώς και την είσοδο επιχειρηματικών ομίλων στη διαχείριση τόσο των υδάτων όσο και των έργων. Η ανώνυμη εταιρεία θωρακίζει την προδιαγεγραμμένη πορεία εμπορευματοποίησης των υδατικών πόρων, συγκεντρώνοντας τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που ασκούσαν κρατικοί φορείς, τοπική και περιφερειακή διοίκηση και κυβέρνηση. Κρατικές αρμοδιότητες διαχείρισης υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας περνούν στο νέο οργανισμό ΑΕ. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες με το προσωπικό τους και τις αρμοδιότητές τους αποσχίζονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ενσωματώνονται στο νέο οργανισμό ΑΕ. Θα αναθέτει τις μελέτες και κατασκευής κάθε είδους που σχετίζονται με τα νερά σε εταιρείες και ομίλους που θα εκτελούνται με κριτήριο την κερδοφορία τους. Εγχωρεί επίσης το συντονισμό, τη συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων. Στην ευθύνη της περνάνε η διοίκηση, ο έλεγχος, η συντήρηση και λειτουργία των αγκιοβελτιωτικών και των αντιπλημμυρικών έργων του δικτύου ίδρευσης έμεσα και της ίδρευσης. Δηλαδή, τα πάντα. Απορροφά πλήρως τους ΓΟΕΒ και το ΕΒ της Θεσσαλίας. Γίνεται έτσι ο κυρίαρχος φορέας διαχείρισης νερού στην περιφέρεια Θεσσαλίας με στρατηγικό και αποφασιστικό ρόλο και στην αντιπλημμυρική προστασία. Και μετά μας λέτε ότι όλα αυτά δεν είναι ιδιωτικοποίηση, αλλά είναι ευελιξία. Μας δουλεύετε με ψιλογάζι. Συγγνώμη για την έκφραση, τη χρησιμοποιεί ο λαός. Με την ίδρυση του οργανισμού ανοίγει ο δρόμος για τη διαφορετική τιμολόγηση του νερού ανά επιμέρους περιοχή. Ναι, θα πούμε το νερό νεράκι. Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων έργων και η διαχείριση των υδατικών πόρων δεν θα γίνεται με κριτήριο την εξασφάλιση φτηνού και ποιοτικού νερού στους κατοίκους, την προστασία της περιοχής από πλημμύρες, την εξασφάλιση αρδευτικού νερού στους βιοπαλλεστές αγρότες ή την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία της ζωής, της λαϊκής περιουσίας, της πρωτογενούς παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.
Όλα αυτά θα γίνονται με βάση τα εγκληματικά κριτήρια του κόστους οφέλους και των αντοχών της οικονομίας που άφησαν τον κάμπο στο έλεος των πλημμυρών. Υπονομεύεται λοιπόν η ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών στοχεύοντας στην εξασφάλιση της κερδοφορίας των ομίλων αφού θα εγχωρηθούν όλες οι αρμοδιότητες. Από τη στρατηγική της διαχείρισης και την εκπόνηση μελετών και κατασκευής έργων μέχρι τον έλεγχο και την εφαρμογή των αντιλαϊκών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό, την πράσινη και φυγειοργία που θα επιταχύνει το ξεκλήρισμα των αγροτοκτηνοτρόφων, τη συγκέντρωση της γης και παραγωγής, την ένταση της εμπορευματοποίησης των υδάτων και την αύξηση του κόστους άρδευσης και ύδρευσης. Να γιατί είναι τερατούργημα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση στα δάση, ουσιαστικά εγχωρείται σε ιδιώτες, αντιμετωπίζοντας τα δάση μόνο ως βιομάζα εμπόρευμα, όχι ως οικοσύστημα, και τα παραδίδει στα εκμεταλλευτικά σχέδια των ξυλοβιομήχανων και ξυλέμπορων που θα εντατικοποιήσουν την απόλυψη βιομάζας, δηλαδή δέντρα με υλοτομίες, κλαδιά, θάμνους και άλλα, αγνώντας, ακούστε τη συνέχεια, μην το πετάτε, αγνώντας και περιφρονώντας τη σημασία τους στον εμπλουτισμό των εδαφών με οργανική ουσία, στη στήριξη των εδαφών, στην ισορροπία του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και ορνηθοπανίδα από την καταστροφή των βιοτόπων τους. Η εγχώρηση της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, της κρατικής δασικής περιουσίας στους ξυλοβιομήχανους και ξυλέμπορους, εντείνει την εκμετάλλευση των δασών και δεν εξασφαλίζει την προστασία τους από τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί όμως το προωθείτε? Μα γιατί η αύξηση της βιομάζας είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το 2050 να είναι η τρίτη στην κατάταξη του ενεργειακού μείγματος στη βιομηχανία. Αποτελεί λοιπόν εξειδίκευση και υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νομικού πλαισίου που ήδη έχει ψηφιστεί πάντα στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας. Έτσι προβλέπεται η ανάθεση της υλοποίησης και διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών ή διαχειριστικών μονάδων. Συγκεκριμένα ενός ή περισσότερων δασών ή μιας ή περισσότερων διαχειριστικών μονάδων κατά μόνας ή από κοινού. Ωστόσο, τα δάση είναι αποθήκες άνθρακα. Η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σκίζουν τα ημάτια τους για την προστασία του πλανήτη από τη λεγόμενη κλιματική κρίση και την πράσινη μετάβαση. Ενώ έπρεπε λοιπόν να αυξάνουν το δεσμευμένο άνθρακα στα δάση και να παράγονται προϊόντα μακράς διάρκειας ζωής, ώστε να παραμένει δεσμευμένος. Τι κάνετε εσείς? Εγχωρείτε τη διαχείριση στους ιδιώτες οι οποίοι θα αυξήσουν την απόλυψη βιομάζας. Άρα θα μειώσουν τον αποθηκευμένο άνθρακα και θα τα κανονομάνε με το εμπόριο ρήπων. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, θα χρησιμοποιούνται τα τέλη του συστήματος ρήπων για να επιδοτείται η απομάκρυση της βιομάζας. Η αντίφαση σε όλο της το μεγαλείο. Αυτό όμως εξυπηρετεί την κερδοφορία των ξυλοβιομηχανών. Για αυτούς νοιαζόσαστε. Είναι χαρακτηριστικές οι τοποθετήσεις εταιριών, συλλογικών οργάνων τους και άλλων στη δημόσια διαβούλευση. Δεν θα πω τα ονόματά τους για διαφήμιση. Καθιστούν τις εγκαταστάσεις τους ως βαρύνουσα σημασίας στις περιφέρειες που δραστηριοποιούνται για την ηλεκτροπαραγωγή και γύρουν το αίτημα για περαιτέρω ενίσχυσή τους από το κράτος τόσο σε πρώτη ύλη, βιομάζα, όσο και σε επιδοτήσεις παίζοντας παράλληλα το χαρτί της δημιουργίας πιστώσεων δέσμευσης άνθρακα που κατά τους ισχυρισμούς τους
θα συνεισφέρει καθοριστικά και θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προστασία των ελληνικών δασών από τις πυρκαγιές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στην τσέπη τους θα συνεισφέρει και φαίνεται να τους ικανοποιείται και το αίτημα στο άρθρο 126. Ολοκληρώνεται έτσι μια πορεία καταστροφής των δασών που σταθμό αποτέλεσε η διάσπαση της διαχείρισης από την προστασία των δασών και της πρόληψης από την καταστολή με μεταφορά της δασοπυρόσβεστης στην πυροσβεστική υπηρεσία το 1998. Σε ό,τι αφορά την ενότητα για την αστική πολιτική για τις πόλεις, αφορά τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για την πράσινη μετάβαση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την οικονομική πολιτική γενικά, την υγεία κλπ. Πρόκειται για κατευθύνσεις που καθορίζονται με κριτήρια τη διασφάλιση κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, τη λογική του κόστους ωφέλους για το κεφάλαιο και όχι την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της κοινωνίας. Με την επίκληση της προστασίας της κοινωνίας, των πόλεων, τη θωράκιση απέναντι σε κάθε είδους απειλές σε εισαγωγικά, κάτω από τη γενική ομπρέλα της ανθεκτικότητας, προωθούνται κατευθύνσεις που σχετίζονται με την έβρεση νέων πεδίων κερδοφορίας, διεξόδου για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια σε διάφορους τομείς, τη σταθερότητα του συστήματος από κοινωνικές κρίσεις και επομένως την καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήματος και την προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδίων. Δηλαδή, απειλή, σε εισαγωγικά, θεωρείται και η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ωστόσο, δεν αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια και οι μεθοδολογίες για τις συγκεκριμένες στρατηγικές και σχέδια. Τα παραπέμπεται στο μέλλον. Όμως, καθορίζονται από τη γενικότερη στρατηγική και πολιτική σας και είναι φανερό που θα στοχεύουν. Παραδείγματος χάρη, δίνεται έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων υποβάθμισης του κτηριακού αποθέματος. Όμως, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας ενδεικτικά. Στον ορισμό για την αστική πολιτική, παραδείγματος χάρη, δεν εξασφαλίζεται την προστασία από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικούς κινδύνους, προστασία της υγείας, εργασία για όλους και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Τώρα, σε μια μέρα σκοτώθηκαν 4 εργάτες. Ή ακόμα στέγαση για όλους με ποιοτική ασφαλή κατοικία, υποδομές, αναγκαίες για τις κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Ή στον ορισμό της αστικής ανθεκτικότητας. Τι παρουσιάζεται? Την πόλη ως ένα σύνολο που περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους. Όμως οι εργαζόμενοι δεν αναφέρονται πουθενά. Και τι λέτε? Θα πρέπει να επιβιώσει, να προσαρμοστεί στις χρόνιες πιέσεις. Επίσης, αναφέρονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χωρίς να διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές. Εμείς σας ρωτάμε. Για την ενότητα της αυθαίρετης δόμησης, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η θεσμοθέτηση διατάξεων που αφορούν κυρώσεις, όπως η κατεδάφιση, πρόστιμα κλπ. Και όχι η ουσιαστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και της διευθέτησης του κοινωνικού πολυοδομικού προβλήματος των αυθαιρέτων. Βεβαίως, στη βάση των πραγματικών αναγκών για λαϊκή στέγη. Σε αυτή τη λογική, το νομοσχέδιο έρχεται να απαντήσει στο τι είναι αυθαίρετο και στο πώς νομιμοποιείται ή κατεδαφίζεται. Ωστόσο, η αυθαίρετη δόμηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά στις διάφορες φάσεις όπως εξελίχθηκε. Όλοι οι αντίστοιχοι νόμοι του παρελθόντος είχαν κοινό χαρακτηριστικό την αυστηροποίηση των κυρώσεων, φυλάκιση, πρόστιμα και την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Δηλαδή, κάθε φορά οι νόμοι αυτοί εξαιρούσαν από την κατεδάφιση μια προηγούμενη κατάσταση αυθαίρετων με κάποια εισπρακτική λογική και επιβάλλανε αυστηρές κυρώσεις για τα νέα αυθαίρετα.
Την ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και σήμερα. Θεωρείτε ότι το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι διοικητικού χαρακτήρα και ακυρώσεων και τι κάνετε? Προβαίνετε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού κεντρικού ελέγχου από διοικητικής πλευράς. Στην κατεύθυνση αυτή νομιμοποιείται πλήρως η χρήση drones από τους καταγγέλλοντες με την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της συλλογής κάθε πληροφορίας. Για άλλη μια φορά, το τεχνικό επιμελητήριο παίζει το ρόλο του μεσάζοντα, αναλαμβάνοντας τη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της ανάλογης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εντοπισμού αυθαιρέτων. Επίσης, η αρμοδιότητα του κεντρικού ελέγχου της παρακολούθησης από τις υπηρεσίες του ΙΠΕΝ, η αρμοδιότητα που είχε από το 2017, το αρμόδιο περιφερειακό παρατηρητήριο, το οποίο με τη σειρά του ανέθεται σε δύο ελεκτές δόμησης της αυτοψίας. Η χρήση ιδιωτών μηχανικών, ελεκτών δόμησης, συνεχίζεται, ιδιωτικοποιώντας αρμοδιότητες του δημοσίου και διευρύνεται το δρόμο της περαιτέρω υποστελέχωσης των υπηρεσιών των ειδών. Ακόμα, η δυνατότητα προσφυγής κατά έκθεσης αυτοψίας αποτελεί ένα ακόμα εισπρακτικό μέτρο, το οποίο όμως στην ουσία του αποκλεί τη δυνατότητα προσφυγής στους ασθενέστερους οικονομικά ιδιοκτήτες. Γιατί τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν είναι υπέρογκα, ενώ οι έχοντες την οικονομική δυνατότητα μπορούν να προσφεύγουν και να διασώζουν την ιδιοκτησία τους. Ενδεικτικά λέω 1.000 ευρώ το παράβολο προσφεύγοντα. Δεν τίθεται καμιά προστασία στην περίπτωση που τα αυθαίρετα αποτελεί μοναδική κατοικία και δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα στοιχεία. Η κοινωνική σας πολιτική ανύπαρκτη. Κατά τον ίδιο τρόπο ακόμα και τα παράβολα που πρέπει να καταβληθούν από τους καταγγέλλοντες είναι αποτρεπτικό. Τέλος, είναι χαρακτηριστικά τα υψηλά πρόστιμα για αυτούς που έχουν τα μηχανήματα κατεδάφισης όταν αρνούνται να εκτελέσουν συμβάσεις. Μιλάμε από 6.000 μέχρι 10. Και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την αυθαίρετη δόμηση δεν έχουν να προσθέσουν τίποτε καινούριο σε σχέση με τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης, αφού αποτελούν μόνο μέτρα τιμωρητικά και εισπρακτικά και όχι αντιμετώπισης των αιτιών της αυθαίρετης δόμησης από τη σκοπιά των σύγχρονων αναγκών σήμερα και ειδικά το δικαίωμα στην κατοικία. Και θα κλείσω με τα ενεργειακά και τη λειτουργία των ΑΠΕ και χαίρομαι που είναι και παρούσα η κυρία Σδούκου γιατί θέλω να θέσω μερικά ερωτήματα. Εδώ αναδεικνύονται τα προβλήματα και οι αντιφάσεις που γεννάει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής που έχει θεό του το κέρδος και ποδοπατά τις ανάγκες των ανθρώπων. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η παραγωγή ξεπερνάει τη ζήτηση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα είναι κορεσμένα και αδυναμία αποθήκευσης. Αυτό οδηγεί σε περικοπές. Δηλαδή κόφτες που αναζητούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να το πραγματοποιήσετε. Ουσιαστικά προσπαθείτε να ρυθμίσετε τον ανταγωνισμό για να υπάρχει πάντα κέρδος σε βάρος όμως των εργαζομένων. Όμως θα μπορούσε να αυξηθεί η ζήτηση? Ναι, θα μπορούσε. Πότε? Εάν οι τιμές ήταν χαμηλότερες στην κατανάλωση. Αλλά αυτό υπονομεύει το κέρδος των επιχειρηματιών ΑΠΕ, αφού η παραγωγή γίνεται για το κέρδος και όχι την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Γι' αυτό προτιμάτε χιλιάδες μεγαλοβατόρες να παραμένουν αδιάθετες, ουσιαστικά να πηγαίνουν στα σκουπίδια και απ' την άλλη η ενεργειακή φτώχεια σε λαϊκά στρώματα θεριεύει. Ωστόσο το ερώτημά μας είναι, γιατί συνεχίζετε να δίνετε νέες άδειες? Γιατί δεν σταματάτε βραχυπρόθεσμα να δίνετε άδειες ΑΠΕ? Και ειδικά, εμείς σας λέμε, σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Γιατί προωθείτε από τη μια πιλωτικούς θαλάσσιους πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς και υπεράκτια αεολικά πάρκα
Και απ' την άλλη, θέλετε να καθορίσετε πλαίσιο περιορισμού παραγωγής σταθμών ΑΠΕ. Είναι αντιφάσεις, βεβαίως είναι σύμφωνες με το εκμεταλλευτικό αυτό σύστημα και την αναρχία στον επενδυτικό τομέα, και εδώ φαίνεται, αν θέλετε, και η ανωτερότητα του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού με βάση και προσανατολισμό πάντα την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου και ειδικά για επαρκή και φτηνή ενέργεια. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για το χρόνο. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να καταψηφίσουμε αυτό το τερατούργημα και κυρίως ζητάμε την απόσυρσή του.